Αναπαράσταση πολεμικού ναυτικού επεισοδίου που συνέβη στο διάστημα της πολιορκίας της Μονεμβασιάς το 1821 διοργανώθηκε από το Δήμο σε συνεργασία με τον Αλιευτικό Σύλλογο της περιοχής. Πρόκειται για την πυρπόληση της τουρκικής γολέτας από τα ελληνικά πλοία τα ξημερώματα της 1ης Ιουνίου του 1821, γεγονός που επέδρασε καταλυτικά στη μετέπειτα εξέλιξη της πολιορκίας της πόλης. Είναι μια ίσως η πιο αξιόλογη βραδιά της Μονεμβασίας, λόγω βέβαια του ιστορικού γεγονότος. Είναι επίσης μια ωραία βραδιά γιατί ανταμώνουμε ξανά. Έχω δει ανθρώπους, τους έχουμε χάσει, μάλλον μια διετία έχουμε ξεχαστεί. Γιατί τι είναι, η μνήμη και η λύθη. Όταν δεν βλέπεις κάποιον, πολλές φορές τον ξεχνάς. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή βραδιά, την οποία θα γιορτάσουμε. Είναι η πιο μαζική εκδήλωση του καλοκαιριού. Κάθε τέτοια προσπάθεια πρέπει να γεννά μνήμες, προβληματισμούς για τους αγώνες που χρειάστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Υπενθυμίζω ότι για το κάστρο της Μονεμβασιάς χρειάστηκε ένας πεντάμινος αγώνας, όπου πολέμησαν εδώ πέρα από τους ντόπιους, μανιάτες, ιδραίοι, σπετσιώτες, ένας κόσμος ολόκληρος. Εκδήλωση είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γιατί δείχνει την πίστη των ανθρώπων σε έναν θεσμό ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια έχει υιοθετηθεί και από ό,τι βλέπω εδώ πλέον η μεγαλοπρέπεια αυτού του θεσμού είναι εδώ παρούσα. Με τη δράση αυτή αποδόθηκε φόρος τιμής σε όλους τους Έλληνες αγωνιστές που θυσιάστηκαν για την απελευθέρωση της Μονεμβασιάς από τους Τούρκους στις 23 Ιουλίου του 1821. Επαιτειακές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις μνήμης. Ναι, μιας μνήμης η οποία πρέπει να υπάρχει για να συντηρούμε την ύπαρξή μας και να θυμόμαστε τους παλιούς και όλους αυτούς στους οποίους οφείλουμε την εθνική μας υπόσταση, την δημοκρατία την οποία ζούμε, παρά τις αντιξοότητες που περνάμε λόγω πολλών ζητημάτων. Κορυφώνουμε τις εκδηλώσεις με την αναπαράσταση της καύσης της Τούρκης Γολέτας. Βλέπετε τον κόσμο που έχει συναθρηθεί εδώ για να παρακολουθήσει αυτό το φαντασμαγορικό γεγονός και συνεχίζουμε με μια συνευλία με την Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, τον Κώστα Μακεδόνα, τον Σπύρο Κουτσοβασίλη και τον εγγονό του Θεοδωράκη, τον Άγγελο Θεοδωράκη. Ήταν μια συναυλία που τη συζητούσαμε 3 χρόνια πριν να την κάνουμε. Η απελευθέρωση της Μονεμβασιάς είχε εξέχουσα καθοριστική σημασία για τον αγώνα της εθνικής ανεξαρτησίας και πλήθος κόσμου παρευρέθηκε με σκοπό να μείνει ζωντανή η μνήμη και να δοξαστούν οι ήρωες της Επανάστασης.